και ο κλάδος του φαρμάκου αποτελεί πυλώνα στήριξης της οικονομίας του στην Ελλάδα και γενικότερα η ελληνική φαρμακοβιομηχανία υλοποιούν επενδυτικά προγράμματα 1,5 δις περίπου ευρώ σε βάθος τετραετίας. Την ίδια στιγμή οι πωλήσεις φαρμάκων έχουν αυξηθεί κατά 80% την τελευταία πενταετία, με αυτές να αγγίζουν τα 3 δις μόνο για το 2021. Την ίδια στιγμή οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 180%, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις φαρμάκου είχαν άνοδο 35%. Οι πωλήσεις φαρμάκων στην εγχώρια αγορά έφτασαν τα 77 δις την περίοδο 2009-2020, σε αντιστοιχεία με αυτά που χάσανε οι εργαζόμενοι και του κλάδου τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι φαρμακοβιομήχανοι σέρνουν το χορό των κερδών και παρουσιάζουν περήφανα μαζί με την κυβέρνηση τα στοιχεία της ανάπτυξης και των επενδύσεών τους που ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια που χαρίζονται από τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προέρχονται από την αφέμαξη των εργαζομένων μέσω περικοπών δικαιωμάτων αλλά και τη φορολογική αφέμαξή τους. Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες του κλάδου αρνούνται ακόμα και να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας, ενώ υλοποιούν όλα τα αντιεργατικά μέτρα που έχουν πάρει όλες οι κυβερνήσεις. Οι εργαζόμενοι του κλάδου βιώνουν την εντατικοποίηση της δουλειάς, τα ελαστικά ωράρια εργασίας, την εργολαβική εργασία, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και πληρωνόμαστε με μισθούς παγωμένους εδώ και πάνω από μια δεκαετία, οι οποίοι όλο και περισσότερο ροκανίζονται από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος που μας επιβάλλεται για τις βασικές μας ανάγκες όπως τρόφιμα, υγεία, παιδεία, στέγη και ούτω καθεξής. Είναι προφανές ότι το success story των φαρμακευτικών επιχειρήσεων χτίζεται πάνω στις πλάτες των εργαζομένων και τροφοδοτείται από την όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευσή μας. Η πολυεθνική Μπέργκερ, που πριν λίγο καιρό την επισκέφτηκε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας για να της δώσει συγχαρητήρια και να αναφέρει ότι είναι χαρούμενος για την πρόοδο που έχει κάνει η εταιρεία, ξέχασε να αναφέρει ότι και η συγκεκριμένη εταιρεία, όπως και άλλες φαρμακοβιομηχανίες και βιομηχανίες καλλυντικών στον κλάδο μας, όπως η Pfizer, η Johnson, η Famar, η Demo, η L'Oréal και άλλες, εκμεταλλεύονται όλο το νομοθετικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η εργολαβική εργασία, όπως και άλλες μορφές ευέλικτης εργασίας, έχουν νομοθετηθεί και στην Ελλάδα στη βάση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατευθύνσεων που έχει εδώ και τρεις δεκαετίες για την ενίσχυση της κερδοφορίας και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Η διευθέτηση χρόνου εργασίας στην πράξη καταργεί το πενθήμερο 8ωρο, όπως το πρόγραμμα της Demo που θέλει να βάλει και πέμπτη βάρδια την ίδια ημέρα. Η προσπάθεια των μεγάλων φαρμακαποθηκών να διευρύνουν το ωράριο εργασίας με νόμο που έχει ψηφιστεί και τους δίνει το δικαίωμα για δουλειά Σάββατο και Κυριακή, ενώ έχουν φτάσει στο σημείο να απολύουν πρωτοπόρους εργαζόμενους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το τελευταίο τον πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων Φαρμακαποθηκών Πιφασί, που απέλησε τον πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου αλλά και εκλεγμένο μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας με ανυπόστατες κατηγορίες εκμεταλλευόμενοι τους νόμους. Ο νόμος Γεωργιάδης που κατοχυρώνει τη δουλειά μέχρι 13 ώρες την ημέρα σε έναν περισσότερους εργοδότες, που και στον κλάδο του φαρμάκου οι περισσότεροι εργοδότες έχουν δεύτερο αφημί και τους δίνει αυτό το δικαίωμα. Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, η μείωση των συντάξεων, κίνητρα για δουλειά στους συνταξιούχους, όπως το προηγούμενο το ασφαλιστικό, το μήνυμα ασφαλιστικό που ψηφίσανε. Όλα αυτά βασίζονται σε ευρωνησιακές κατευθύνσεις για πιο ευέλικτη και φθηνή εργασία για τους εργοδότες. Γι' αυτό και πρέπει οι εργαζόμενοι παντού να σηκώνουν το ανάστημά τους απέναντι σε όλα αυτά, να παλέψουν για τα δικαιώματά τους. Στον κλάδο μας, παλεύουμε κόντρα στην εργοδοσία και τους νόμους των κυβερνήσεων, κάθε απόχρωση για υπογραφή συλλογικής κλαδικής σύμβασης, για επιχειρησιακές συμβάσεις σε χώρους δουλειάς, για αυξήσεις στους μισθούς μας. Οι εργατικοί αγώνες που ξεσπούν στους χώρους δουλειάς, στον κλάδο της Ελλάδας, στην Ελλάδα και παντού, δείχνουν τη δυνατότητα που έχουμε σαν εργαζόμενοι για να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή και να χτίσουμε έναν κόσμο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας και θα καταργεί την εκμετάλλευση, για να χτίσουμε τη ζωή που μας αξίζει.